αυτά τα τραγούδια, αυτούς τους χορούς, αυτή την οτροπία. Γι' αυτό το λόγο οι δροσουλίτες εκτός από αυτά που κάνουν και που πρέπει να κάνουν όλα τα σωματεία, προσπαθούν οι ίδιοι να ερευνούν, να έχουμε παρουσιάσεις σε κάθε μάθημα, κάθε Σάββατο από τα μέλη μας, να έχουμε κάποιες πιο μεγάλες εκδηλώσεις και παρουσιάσεις. Την περασμένη Κυριακή παρουσιάσαμε ένα βιβλίο για την περίοδο που η Κρήτη βρισκόταν στο τιμόνι της Ελλάδας, την περίοδο 1909-1922. Και έρχονται και άλλες εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι παραστέκονται σε αυτά. Κάνουμε προβολές τελειών με θέμα κυρίως στην Κρήτη, αλλά όχι μόνο. Μπορείτε να τα παρακολουθείτε αυτά και από τη σελίδα και την ομάδα μας στο Facebook. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή τους πάντες. Ευχαριστώ για το ότι είσαστε εδώ πέρα. Για το ότι σεβόμαστε τα πιο μικρά παιδιά και τους μεγάλους και δεν καπνίζουμε εδώ. Φέτος οι δροσουλίτες έβαλαν και ένα ημερολόγιο το οποίο φιλοδοξούμε είναι και αυτό διαφορετικό. Είναι ένα ημερολόγιο το οποίο αφορά την περίοδο 1904-1924. Φέτος είναι και 100 χρόνια από την υπογραφή συνθήκης Λοζάνης και πιάνουμε την περίοδο κατά την οποία η Κρήτη βρέθηκε στο τιμόνι της Ελλάδας, την έφεραν στο πρόσωπο του Βενιζέλου οι αντιστασιακές δυνάμεις της Ελλάδας και προχώρησε σε αυτή τη φυγή προς τα πρόσωπα του ελληνισμού με την Κρήτη μπροστά και όλο τον ελληνισμό, τόσο τον εντός όσο και τον υπόλοιπο εκείνης περίοδου που πήγαινες. Ευχαριστούμε και πάλι και δίνω πάλι τον λόγο για να έχουμε σήμερα λόγο. Κάθε φορά προσπαθούμε να πούμε ευχαριστώ σε κάποιους φίλους και για τα 20 χρόνια να πούμε ευχαριστώ σε κάποιους περισσότερους. Τώρα ξεκινάμε με τις τιμητικές πλακέτες και θα ήθελα να ανέβει επάνω ο κύριος Ανδρέας Μαριανάκης. Ο Ανδρέας Μαριανάκης είναι αυτός που ξεκίνησε το σύλλογο, καταξιωμένος χοροδιδάσκαλος, μερακλής και από με οικογενειακή παράδοση μέσα στον χώρο και τη μουσική. Ευχαριστήσω από καρδιάς και σίγουρα έχω να θυμηθώ πολλά, γιατί κάναμε την προσπάθεια εδώ με τον Μανώλη και όχι μόνο με τον Μανώλη, όσα χρειαστήκαν και βέβαια είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι, γιατί έχω και εγώ αποχωρήσει πολλά χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Ανδρέας, εκτός από καταξιωμένους χορευτές και δάσκαλους, έχει βγάλει γενιές δασκάλων, οι οποίοι σήμερα κάνουν μάθημα στο σύλλογό μας και αλλού. Θα παρακαλούσα τον κύριο Μαρουσέλη Νικόλα να ανέβει πάνω. Ο γιος. Από το Καλλικράτη Στατείο είναι ο καλύτερος τραγουδιστής μας. Στα χνάρια του πατάει και το κοπέλι του. Ο Νίκος είναι ακόμα στην Κρήτη και δεν μπόρεσε να έρθει. Και καλωσορίζουμε τον Κωστή που θα πάρει την πλακέτα για τον πατέρα του. Έχει πάρει και τα χαρίσματά του. Θα ήθελα να ανέβει επάνω ο κύριος Γιώργος Κοκκινάκης. Ο Γιώργης ο Κοκκινάκης από τους Λάκους Κοινωνίας είναι παλιός μας προέδρος, από τα μέλη μας που φέρνουν πάντα μια
παρέες. Θα τον ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ένα πράγμα έχω να πω, ότι αυτό που με χαροποιεί στο σύλλογο είναι που βλέπω το νέο ΔΣ και πλην του Μανώλη και του Μαγκρέα δεν ξέρω άνθρωπο. Το οποίο είναι εξαιρετικό γιατί δείχνει ανανέωση, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ. Συγχαρητήρια, έτσι πάντα καλά. Εύχομαι και σε 40 ή 60 χρόνια να συνεχίσει αυτό το πράγμα. Είναι καταπληκτικό. Και μαθήτρια του δασκάλου μας, του Αντρέα του Μαρινάκου, είναι από τα ευρετικά μέλη του συλλόγου μας, με πέρα του διδασκαλικών και με πολύ μεγάλες οργανωτικές δυνατότητες. Είναι πάντα δίπλα, πάντα μπροστά. Έτσι κι αλλιώς στους προσωπικούς έχουμε και καταστατικά την πρόκληση να μην έχουμε δεύτερη φορά συνέχεια τον ίδιο πρόεδρο για δεύτερη θητεία, ακριβώς γιατί κοιτάμε στο συνολικό και όχι στο παραγωγιστικό. Οπότε η Μακρίνα από οποιαδήποτε θέση να είναι, είναι πάντα μπροστά, βοηθάει να κατέβεται ακόμα και σήμερα και σε ό,τι και κατά την προετοιμασία του χώρου. Παρόλο που βλέπω όπως να είναι, είχε πάρα πολύ ενεργό ρόλο. Και να ευχαριστούμε γι' αυτό και εγώ και όλοι. Έχει γράψει ένα σημείο να σας διαβάσω. Αγαπημένοι φίλοι, συγχωρευτές μαθητές. Με λυπεί πραγματικά το γεγονός ότι δεν βρίσκομαι απόψε κοντά σας, αλλά όπως γνωρίζετε περισσότεροι, ο λόγος είναι σημαντικός. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου το ΔΣ των Δροσουλητών για την τιμή, την οικογένεια και τον άντρα που με στηρίζουν τόσα χρόνια, τον δάσκαλό μου Ανδρέα Μαριανάκη για ό,τι με δίδαξε από παιδί, όχι μόνο στο χώρο, αλλά και σε θέματα λογογραφίας και ιστορίας. Και φυσικά για τη συνεργασία μας όλα αυτά τα χρόνια. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη Παπουράκη, που από την αρχή της χρονιάς ανέλαβε εντατικότατα το πόστο μου στο Σύλλογο, διδάσκοντας χορό και βοηθώντας όσο το δυνατόν περισσότερο. Την πλακέτα αυτή την αφιερώνω στα παιδιά μου, που θα έρθουν σε λίγες μέρες στον κόσμο πρώτα από όσο. Σε ευχαριστώ. Πλακέτα θα παραλάβει το σύμπρο και τα νύψα. Βασίλη και Ιωάννα, ελάτε να και οι δροσουλίδες με τον Άγιο Νικήτα.
εμείς σαν ένα ευχαριστώ να σας δώσουμε το χρωστό το Άγιο Γεώργιο, το προστάτη του χωριού μας. Και θα ευχηθώ στο Σύλλογο πάντα να έχει επιτυχίες. Thank you.
για το τι μας κάνει από όλες τις δικαιώσεις σας, αλλά 20 χρόνια στην δουλειά στους λόγους σας. Και να εκδομούμε, να συνεχίσουμε να επιδοτείτε την παιδική παράδοση με τον ίδιο ζήλιο και τον ίδιο μεράκι, άλλα τόσα χρόνια, τα ακόμα παραπάνω. Θα είμαστε κοντά σας, όπως άλλωστε τόσα χρόνια, να στηρίζουμε την προσπάθειά σας και να παραμείνουμε. Σύλλογό σας, ένας μάλλος κοινός για την ιστορία, την παράδοση, την δημοκρατία της Κρήτης. Στους φίλους τους αγαπητούς, που έχουν μεγάλη αξία, χρόνια πολλά σας έχουμε, απάνω απ' όλα υγεία. Εμείς θα σας δώσουμε την Παναγία τη δικιά μας, την πόδια του Παναγία, την Παναγία σου Μελά. Καλή συνέχεια.